Αγαπητοί τηλεθεατές, Χριστός Ανέστη, η χαρά του Αναστάντος Κυρίου και Θεού μας να πριτανεύει στη ζωή σας. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Οσίου Εφραίμ του Εν Μάκρη, Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού. Στα εορτάζοντα πρόσωπα ευχόμεθα κάθε ευλογία. Και κάτι δυσάρεστο. Εκοιμήθηκε και δεύτη χθες ο πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπουλος, ο σπουδαιότερος αντιαιρετικός κληρικός. Κανείς άλλος στην Ελλάδα από τους κληρικούς μας δεν κοπίασε τόσο πολύ μελετώντας τα βιβλία των αιρετικών, των αιρετικών που κυκλούνται μέσα στον Ορθόδοξο χώρο και των αιρετικών που κυκλούνται στον χώρο των Ανατολικών θρησκειών. Και κανείς άλλος δεν έγραψε τόσο για τους αιρετικούς, έκανε σεμινάρια, φροντιστήρια, περιοδίες, διαλέξεις, συζητήσεις, επέστρεψε αιρετικούς στην πίστη, ήταν ο υπαριθμόν ένα μαχητής της πιστεώς μας μεταξύ των κληρικών. Ευχόμεθα ο Κύριος να τον στεφανώσει με τον στέφανο της ζωής και να αναδείξει κληρικούς αξίους διαδόχους του να συνεχίσουν τον αγώνα δια την πίστη μας εναντίον των αιρέσεων οι οποίες κατακλείζουν τον σημερινό κόσμο σύμφωνα με τις προφητείες άλλωστε της Αγίας Γραφής και των Πατέρων ότι στους εσκάτους καιρούς θα επικρατούν πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Θα είμαι θα εδώ στο στούντιο και μετά το τέλος της εκπομπής επί μισή ώρα περίπου και θα δεχόμεθα τηλεφωνήματά σας. Κύριε Ζώγα, έχετε το λόγο. Αγαπητοί τηλεθεατές, Χριστός Ανέστη, θα ήθελα να πω και εγώ λίγα λόγια για τον αείμνηστο τον πατέρα Αντώνη Αλευιζόπουλο, με τον οποίο συνεργάστηκα στον τομέα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων. Ο πατήρ Αντώνιος πράγματι ήταν χωρίς υπερβολή ο μοναδικός κληρικός, ο οποίος μελέτησε σε βάθος τις θέσεις μέσα από τα επίσημα κείμενα των διαφόρων αιρέσεων, πολεμούσε τις αιρέσεις αλλά όχι τους αιρετικούς. Κάνω αυτή τη διάκριση. Αγαπούσε τους αιρετικούς ως πλανεμένους αδελφούς και η όλη εργασία του η οποία... Κύριε Ζώγα, συγγνώμη, αγαπούσε ο πατήρ τους αιρετικούς, πολεμούσε τις αιρέσεις και μισού, τους αιρετικούς ανθρώπους τους αγαπούσε. Οι αιρετικοί αγαπούσαν τον πατέρα Αντώνιο. Έχω ζωηρές αμφιβολίες, κύριε Σωτρόπη. Τον συκοφαντούσαν, τον έβριζαν. Έχω ζωηρές αμφιβολίες. Οι αιρετικοί δεν έχουν τίποτα από αυτό που λέγεται αγάπη. Και εφαρμόζοντας το γραφικό «Δούλε πονηρέ εκ του στόματός σου κρινώσε», μελέτησε τα κείμενα των διαφόρων αιρέσεων που βρουν στην Ελλάδα την τελευταία 20 ετία κυρίως και συνέγραψε περισσότερα από 40 βιβλία τα οποία ήταν καθαρά κυρίως αντιαιρετικού περιεχομένου και έδωσε ένα πολύτιμο βοήθημα, ένα πνευματικό όπλο στα χέρια των Ορθοδόξων οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεως. Συνεργαστήκαμε με τον πατέρα Αντώνιο Αλευιζόπουλο και πραγματικά θλιβόμεθα που έφυγε από την στρατευμένη εκκλησία που έχει τόσο ανάγκη από μαχητές προασπίσεως της Ορθοδόξου πίστεως στους καιρούς της αποστασίας, κύριε Σωτρόπουλε, όπως αναφέρατε, που οι αιρέσεις μαστίζουν και κατακλείζουν κυριολεκτικά την Ορθόδοξη πατρίδα μας. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, δια των πρεσβειών του Αγίου Αντωνίου, του προμάχου της Ορθοδοξίας, το όνομα του οποίου έφερε ο αείμνηστος, ο Κύριος, τον οποίο ηγάπησε ο Τριαδικός Θεός και υπεραμύθηκε του Αγίου Ονόματος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να τον κατατάξει στα δεξιά του και να πρεσβεύει και για μας τους επί της γης στρατευμένους αδελφούς του. Να πούμε και μια θλιβερή αλήθεια για τη διοικούσα εκκλησία, κύριε Ζώγα. Εδώ η εκπομπή δεν κρύβει τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός αγωνιζόταν μόνος του και η επίσημη εκκλησία, η διοικούσα εκκλησία, δεν τον βοήθησε. Ούτε ένα γραφείο προκοπής δεν είχε ο άνθρωπος.
διότι δυστυχώς η Διοικούσα Εκκλησία δεν αποδίδει την πρώτη σημασία σε αυτά τα πράγματα που είναι πρώτα, στα ζητήματα της πίστεως. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον η Διοικούσα Εκκλησία θα ευαισθητοποιηθεί όσο πρέπει ως προς τα ζητήματα της πίστεως και των αιρέσεων. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που αναφέρετε, κύριε Σωτρόπουλε. Απλά αναφέρω ένα γεγονός, ότι τα πρόσωπα τα οποία στελέχουν το γραφείο αντιμετωπίσεως των αιρέσεων στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών είναι ελαχιστότατα. Δεν θέλω να φέρω τον αριθμό. Πιστέψτε με, κύριε Σωτρόπουλε, ότι παραμένει ο ίδιος αριθμός προσώπων, παρά το ότι συναριθμούνται σήμερα οι αιρέσεις στον λαδικό χώρο σε εκατοντάδες, παρακαλώ. Έτσι. Αλλά τα πρόσωπα είναι τα ίδια, χωρίς υπερβολή. Και τη βαρετά τη ευθύνη ενώπιον του Κυρίου και του πληρώμας Εκκλησίας έχουν οι αρχιεπίσκοποι. Οι επίσκοποι. Μεγάλη υπεύθυνη. Αυτοί ως επίσκοποι είναι οι πρώτοι φύλακες, δεοντολογικά εκφραζόμεθα. Πρέπει δηλαδή να είναι οι κυριότεροι φύλακες της πίστεως. Αυτοί να φυλάσσουν την παρακαταθήκη, όπως τους ελέγχθη όταν εχειροτονούν το λάβε την παρακαταθήκη και φύλαξον ταύτην έως της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Να προχωρήσουμε στην ερμηνεία του ΚΔ κεφαλαίου του Μαθαίου, κύριο Σωτρόπουλο, αλλά θα υπενθυμίσω πάλι τα τηλέφωνα του σταθμού, στα οποία μπορούν οι τηλεθεατές να τηλεφωνήσουν μετά τη λήξη εκπομπής. Και όπως ανέφερε και ο κύριος Σωτρόπουλος, για μισή ώρα μετά τη λήξη εκπομπής θα είμαστε εδώ να δεχτούμε τηλεφωνήματά σας. Το 92 70 902 έως και 904. Επαναλαμβάνω. 92 70 902 έως και 904. Αυτό μετά τη λήξη εκπομπής μας. Κύριε Σωτρόπουλε, είχαμε ερμηνεύσει από το ΚΔ κεφάλαιο του Μαθαίου, του 24ου δηλαδή κεφάλαιο του Μαθαίου, μέχρι και το στίχο 13. Κάνουμε σειρά δηλαδή εκπομπών. Έγινε μια μεγάλη διακοπή λόγω στα εσκατολογικά ζητήματα, στις εσκατολογικές προφητείες της Αγίας Γραφής. Τις προφητείες της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στους εσκάτους καιρούς, τα μεγάλα και φοβερά γεγονότα των εσκάτων καιρών, τα πρόδρομα σημεία του Αντιχρίστου και τα πρόδρομα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Μάλιστα. Κάναμε μερικές διακοπές και έτσι πάντα θα γίνονται διακοπές, διότι παρεμβάλλονται μεγάλες εορτές, μεγάλα γεγονότα και πρέπει να σχολιάζονται από ορθοδόξου πλευράς από αυτή την εκπομπή, η οποία φέρει το όνομα Ορθοδοξία, και παρακολουθείτε με πολύ ενδιαφέρον από μεγάλο ποσοστό κατοίκων του Λεκανοπηδίου Αττικής, αλλά και πέραν του Λεκανοπηδίου Αττικής. Αργολία του Κορινθία, ένα μέρος της Εύβοιας. Και δεν παρακολουθούν, κύριε Σωτρόπουλε, την εκπομπή μας μόνο χριστιανοί Ορθόδοξοι, αλλά και γνωρίζουμε και ερετικοί. Και αυτό βέβαια είναι καλό δικό τους, γιατί τους παρέχει τη δυνατότητα να προβληματιστούν πάνω σε ορισμένα θέματα με τα οποία διαφωνούν με την Ορθόδοξη Εκκλησία και που δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν την Ορθόδοξη επιχειρηματολογία από μέσα στον χώρο των αιρέσεων που ανήκουν. Εδώ τους δίδεται αυτή η ευκαιρία. Και να επαναλάβουμε για πολλωστή φορά, κύριε Ζιώδα, ότι τους προσκαλούμε, τους ετεροδόξους ιεχωβίτες, παπικούς, προτεστάντες, τους προσκαλούμε σε δημόσιο διάλογο εδώ από το στούντιο της Τηλετόρα, σε ένα πολιτισμένο διάλογο με βάση την Αγία Γραφή. Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί κανείς ετερόδοξος να κάνουμε διάλογο, φυγομαχούν. Εάν είναι άνθρωποι ειλικρινείς και πιστεύουν ότι κατέχουν επιχειρήματα για την διδασκαλία τους, να μην διστάσουν να έρθουν να κάνουμε διάλογο. Τώρα μου θυμίσατε, για να διαλάμψει η αλήθεια. Μου θυμίσατε, κύριε Σωτρόπουλε, μια κυρία που την περασμένη Κυριακή μετά τη λήξη της εκπομπής μας τηλεφώνησε και μας εξύβρισε, γιατί διαφώνησε με την χριστιανική πλέον επιχειρηματολογία για την Ανάσταση του Κυρίου μας, για τις αποδείξεις Αναστάσεως, για την αξιοπιστία των μαρτύρων. Προφανώς έχει ορθολογιστικό πνεύμα με αυτά που είπε. Μάρτυρες του Ιεχωβά. Όχι. Τι είναι? Ορθολογιστικό πνεύμα, μάλλον προς τον αθεϊσμό, στον ηλισμό κλείνει. Και της είπα, κυρία μου, δεν έχετε παρά να έρθετε εδώ στην Τηλετόρα
την ερχομένη Κυριακή, δηλαδή σήμερα, να πείτε να προβάλλετε επιχειρηματά σας, να σας ακούσουν και τηλεθεατές και να βγάλουν τα ανάλογα συμπεράσματα. Ναι. Μου λέει, δεν έχω, λέει, τη δική σας ευχέρεια λόγου. Μπορείτε, λέω, να προσκαλέσετε κάποιον άλλον που κατά την άποψή σας έχει ευχέρεια λόγο και να πει αυτά τα ορθολογιστικά επιχειρήματα και οι τηλεθεατές θα βγάλουν τα ανάλογα συμπεράσματα. Δυστυχώς για εκείνη δεν θέλησε να ανταποκριθεί. Αλλά να συνεχίσουμε, κύριε Σωτρόπουλε, γιατί δεν έχουμε πολλή ώρα στη διάθεσή μας. Να συνεχίσουμε. Και ο χρόνος είναι πολυτιμότατος. Ο χρόνος συνεσταλμένος, λέει ο Απόστολος, περιορισμένος. Αλλά και ο χρόνος όλης της ζωής μας, της επίγειας ζωής, αγαπητοί τηλεθεατές, περιορισμένος είναι. 70 έτη, κατά μέσο όρο, όπως λέγει η γραφή, είναι η ηλικία του ανθρώπου. Και δεν έχουμε συμβόλαιο βεβαίως για τα 70 έτη κανείς, ούτε για ένα λεπτό έχουμε συμβόλαιο. Γι' αυτό πρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό, να εκμεταλλευόμεθα το χρόνο, τις ευκαιρίες που δίνει ο Θεός για τη σωτηρία μας, διότι ο μικρός αυτός χρόνος της επίγειας ζωής θα εξαργυρωθεί με την απέραντη αιωνιότητα. Από αυτόν το λίγο χρόνο εξαρτάται η απέραντος αιωνιότης. Συνεχίζουμε, κύριε Σωτρόπουλε. Στο ΚΔ είμαστε, του Μαθαίου, στίχο 14. Παρακαλώ, διαβάστε το κείμενο, δηλαδή το πρωτότυπο, και μετά θα κάνω και εγώ μια ανάγνωση από τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας. Ματθαίου, ΚΔ 14. Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, εις μαρτύριον πάση της έθνηση, και τότε ήξει το τέλος. Μετάφραση. Και θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο, αυτή η ευχάριστη αγγελία για τη Βασιλεία, θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη για να δοθεί μαρτυρία σε όλα τα έθνη, για να είναι, εννοείται, αναπολόγητοι όσοι δεν θα πιστεύσουν. Και αφού κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλα τα έθνη, τότε θα έρθει το τέλος. Να διαβάσω κι εγώ από τη μετάφραση του Βάμπα. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Κάνω μία διευκρίνηση ότι διαβάζουμε και από την μετάφραση βιβλικής εταιρείας, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τηλεθεατές που ανήκουν σε διάφορες σειρές και χρησιμοποιούν αυτή τη μετάφραση, και γι' αυτό κατά παραχώρηση, χωρίς να την αποδεχόμεθα ούτε ως θεόπνευστη ούτε ως αλάθητη. Καμία μετάφραση δεν είναι θεόπνευστη. Τα κείμενα είναι θεόπνευστα. Ως προς δε τη μετάφραση του Βάμβα, επειδή έγινε προπολού, προσκρούει στο σημερινό γλωσσικό αισθητήριο. Αλλά τη χρησιμοποιούν όμως οι ποικιλώνοι με αιρετική, κύριε Σωτρόπουλε. Είναι η μετάφραση του θέλει είστε, είπε κάποιος. Το γράφει εδώ. Θέλει είστε και θέλει είστε. Θέλει, θέλει και θέλει. Αλλά το χρησιμοποιούμε και σαν μια γέφυρα επικοινωνίας, ναι, με τους διαφόρους αιρετικούς. Ακριβώς, με αυτή την έννοια. Ακριβώς. Κύριε Σωτρόπουλε, σε αυτόν τον στίχο λέγει ο Κύριος στους μαθητές και σε όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Διαμέσου των μαθητών. Σε όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Σε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Προφητεύει. Κυρίως τους πιστούς. Μάλιστα, προφητεύει ότι θα κηρυχθεί, λέει, τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη. Όταν λέει Ευαγγέλιο της Βασιλείας, τι εννοεί? Γιατί θα σας πω μετά πώς εννοώ, ας πούμε, αυτό το εδάφιο, πώς τερμηνεύει η εταιρεία Σκόπια, η ψευδομάτια δηλαδή του Ιεχωβά. Και θα δείτε ότι εδώ στηρίζουν όλη την εσχατολογία τους. Θα ήθελα να ακούσω όμως πρώτα την ορθόδοξη ερμηνεία και μετά να γίνει και παράθεση μιας ερμηνείας από αιρέσεις. Θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Τούτο. Ποιο είναι αυτό, δηλαδή, το τούτο? Το Ευαγγέλιο ήδη εκηρύσσεται από το Χριστό και λέει τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, τούτο, το οποίο τώρα σας κηρύττω, θα κηρυχθεί στο μέλλον σε όλη την οικουμένη και τότε θα έρθει το τέλος. Η λέξη Ευαγγέλιον είναι μία από τις ωραιότερες ελληνικές λέξεις, από το εφ και αγγέλο, σημαίνει καλή αγγελία, καλή είδηση. Ποια είναι η καλή αγγελία, ποια είναι η καλή είδηση? Είναι η αγγελία, η είδηση περί της Βασιλείας. Τι θα πει περί της Βασιλείας? Εδώ θα ήθελα να το αναπτύξετε λιγάκι. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να κηρύξει τον τρόπο
με το οποίο δυνάμεθα να κατακτήσω με βασιλεία και να γίνομαι βασιλής. Είναι πολύ μεγάλη έννοια αυτής της φράσεως. Ήρθε, επαναλαμβάνω, ο Χριστός στον κόσμο, έγινε άνθρωπος, θυσιάστηκε και αναστήθηκε, όχι για μικρά πράγματα, αλλά για μεγάλα πράγματα. Για να μπορούμε να κερδίσουμε βασιλεία, με την έννοια να μπορούμε να γίνουμε βασιλείς, παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, αιωνίαν βασιλείαν και απερίγραπτον, όπως λέγει η Γραφή και μάλιστα η προς Εβραίους επιστολή. Ο Κύριος είπε να μην ζητάμε πρώτα μικρά πράγματα, όπως είναι το ένδυμα, όπως είναι η τροφή. Ξέρει ο Κύριος ότι έχουμε ανάγκη αυτών των πραγμάτων, αλλά να ζητάμε πρώτα τι? Την βασιλεία του Θεού. Προηγουμένως μίλησε για βασιλεία του Σολομώντος, η βασιλεία ανθρώπου εκείνη. Η βασιλεία του Θεού είναι ασυγκρίτως ανώτερη από την βασιλεία του ενδοξωτέρου βασιλέως του Ισραήλ, του Σολομώντος. Και την δικαιοσύνη αυτού του Θεού. Εδώ η λέξη δικαιοσύνη σημαίνει δόξα, και σε άλλα σημεία της Γραφής η λέξη δικαιοσύνη σημαίνει δόξα. Να μην ζητάμε μικρά πράγματα, τροφή και ένδυμα. Αυτά μας τα δίνει ο Θεός. Να ζητάμε πρώτον και κυρίως να γίνουμε βασιλείς. Να ζητάμε μεγάλα αξιώματα. Εδώ άλλος ζητάει να γίνει υπουργός, άλλος να γίνει πρωθυπουργός, άλλος πρόεδρος δημοκρατίας, άλλος βασιλιάς, άλλος αυτοκράτορας. Λοιπόν, αυτά θεωρούν οι άνθρωποι ως τα μεγαλύτερα αξιώματα. Ο Χριστός προσφέρει ασυγκρίτως μεγαλύτερο αξίωμα, βασιλεία Θεού, βασιλικό αξίωμα. Και δόξα, τέτοια δόξα που δεν είχε ο Σολομών. Τέτοια δόξα που δεν έχει ούτε η φύση τώρα την άνοιξη, τα λουλούδια που επικαλέστηκε ο Κύριος, τα άνθη, τα κρίνα του αγρού κλπ. Αυτό είναι. Και η Αποκάλυψη και ο Απόστολος Πέτρος ήδη μαρτυρούν ότι η πιστή είναι θα βασιλείς. Ο Χριστός με τη θυσία του μας κατέστησε βασιλείς. Δεν πρέπει να έχουμε κανένα αίσθημα μειονεξίας ότι είμαστε ασήμαντοι άνθρωποι και ότι οι επίσημοι είναι σπουδαίοι. Όχι. Για το Θεό επίσημοι είναι οι πιστοί. Οι πιστοί έχουν γίνει βασιλείς, με τη διαφορά ότι δεν παρέλαβαν ακόμη την ουράνια βασιλεία, την παραλαμβάνουν μετά θάνατον και σε πλήρη βαθμό μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Είμαστε όμως ανακηρυγμένοι βασιλείς, πώς να το εκφράσω. Επίσης το αγαπήσαντι ημάς και λούσαντι ημάς εν το αίματι αυτού, και επίσης εν ημάς βασιλείς, βασιλείαν και ιερείς το Θεό το υψίστο. Μάλιστα. Και βασίλειον ιεράτευμα, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Και ό,τι πραγματικός η πιστή είναι βασιλείς, φαίνεται από τη δύναμη που έχουν. Μιλάμε για πραγματικούς πιστούς, μιλάμε για συγκινητούς χριστιανούς. Αυτοί έχουν τη δύναμη να υπερνικούν φοβερά πάθη που οι άπιστοι δεν μπορούν να τα υπερνικήσουν. Μερικοί ούτε για μια μέρα δεν μπορούν να ζήσουν σόφρονα ζωή. Ακόμη περισσότερο η βασιλική δύναμη των πιστών φαίνεται στο πρόσωπο των Αγίων, οι οποίοι υπέστησαν τρομερά μαρτύρια και χωρίς να αργηθούν τον Χριστό, διότι τους είχε δώσει βασιλική δύναμη, υπερδύναμη, την υπερδύναμη του ουρανού, και φαίνεται ακόμη στο ότι οι Άγιοι κάνουν θαύματα. Ποιος βασιλιάς, με την συνήθεια έννοια, ποιος βασιλιάς, όσο μεγάλος κι αν είναι, μπορεί να κάνει ένα θαύμα? Ένας απλός πιστός, ένας μοναχός, ένας σκητής, ένας ιερεύς, με τη δύναμη τη βασιλική που του έχει δώσει ο Χριστός, μπορεί να κάνει θαύματα, να βγάλει δαιμόνια, να θεραπεύσει αρρώστους, να αναστήσει και νεκρούς, γιατί και τέτοια θαύματα συμβαίνουν μέσα στον χώρο της πιστεώς μας. Μια σύντομη επανάληψη, δηλαδή το Ευαγγέλιο, συγγνώμη, αυτές οι ευχάριστες, αυτό το ευχάριστο άγγελμα, οι ευχάριστες εξαγγελίες, τα αγαθά νέα όπως τα λέγαμε, άρχισαν να κηρύττουνται από την εποχή του Κύριου, έτσι? Μάλιστα. Μάλιστα.
Και όσοι και πιστεύουν, γίνονται βασιλείς. Είναι πνευματικού χαρακτήρους και όσοι εντάσσονται σε αυτήν τη βασιλεία, εννοείται μέσω της Εκκλησίας και ζουν την καταπληκτική. Η Εκκλησία είναι πηγή στη βασιλεία. Μάλιστα. Λοιπόν, και στον ουρανό η θριαμβεύουσα. Εδώ η στρατευμένη στον ουρανό η θριαμβεύουσα. Και εννοείται ότι εφόσον από τότε άρχισε το κήρυγμα των καλών αυτών αιών, ο Χριστός και η βασιλεία που υπάρχει από τότε, ότι ο Χριστός είναι βασιλιάς και από τότε, έτσι. Ο Χριστός είναι βασιλεύς σαν Θεός, κύριε Ζώγα. Ο Χριστός είναι βασιλεύς προαιώνων, βασιλεύς αιώνιους και της βασιλείας αυτού και έστε τέλος. Να αναφερθούμε σε ένα χωρίο. Υπάρχουν και άλλα χωρία, αλλά ένα πολύ δυνατό χωρίο που περιέχεται στον 44ο ψαλμό, 45ο κατά την αρρύθμιση του εβραϊκού. Απευθυνόμενος ο ψαλμωδός στον Ιησού Χριστό, τι λέει? Ο θρόνος σου, ο Θεός, ο θρόνος, εις τον αιώνα του αιώνος. Σαν να λέγει, Ιε Ιησού Χριστέ, είσαι Θεός, είσαι βασιλεύς, έχεις θρόνο αιώνιο. Και ο Αρχάγγελος είπε στην Παναγία ότι ο Χριστός θα βασιλεύει εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού που και έστε τέλος. Ο Χριστός είναι βασιλεύς όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος πώς? Να αναφέρομαι ένα ψαλμό. Το δεύτερο ψαλμό. Μιλάει ο Μεσσίας και λέει για τη βασιλική του ιδιότητα. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς επισιών όρος το άγιον αυτού δε αγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Από το Θεό Πατέρα, σαν άνθρωπος, Χριστός, Μεσσίας, κατεστάθην βασιλεύς πάνω στο σιόν το όρος το άγιον. Σιόν σημαίνει συμβολικό στην Εκκλησία και κάνω το βασιλικό μου διάγγελμα. Από Κύριος είπε προς με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Είδε από τον χρόνο της ενανθρωπίσεώς του, της γεννήσεώς του ως ανθρώπου. Είναι βασιλεύς. Είναι βασιλεύς. Γι' αυτό και οι μάγοι τον παραδόξος τον ονόμασαν βασιλεύ. Πού εστίν ο τεχνής βασιλεύς των Ιουδαίων, ο νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων. Ένα μωρό δεν ονομάζεται ποτέ ένα βρέφος βασιλεύς, ονομάζεται πρίγκεψ, ονομάζεται διάδοχος, όχι βασιλεύς. Ο Χριστός όμως ονομάζεται βασιλεύς. Είναι και ως άνθρωπος από την ενάνθρωπισή του είναι βασιλεύς. Και όταν έλεγε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, μετανοήστε ίνκεν βασιλεία των ουρανών, θυσίαστε η βασιλεία των ουρανών, εννοούσε ότι έρχεται η ώρα της Εκκλησίας. Και αφού ήρθε στον κόσμο ο Χριστός, ο βασιλεύς των βασιλέων, ήρθε και η βασιλεία στον κόσμο. Μάλιστα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεις κατά τρόπο θεατό, με τυμπανοκρουσίες, με θορύβους. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, και αφού εγώ εκβάλλω δαιμόνια, άρα έφτασε νεφημάς η βασιλεία του Θεού. Ώστε λοιπόν με την παρουσία του Χριστού στον κόσμο εγκατεστάθη και η βασιλεία των ουρανών στη γη, είναι η Εκκλησία, εις τέλειο δε βαθμό η βασιλεία είναι στον ουρανό. Όταν ενώπιν του Πιλάτου, κύριε Σωτρόπουλε, όταν ο Πιλάτος θέλεσε το ερώτημα, «Σύ είσαι βασιλεύς», ο Κύριος έδωσε την απάντηση, «Η εμή βασιλεία που χέστην εκ του κόσμου τούτου». Ναι, είμαι βασιλεύς, σαν να το έλεγε, αλλά η δική μου βασιλεία δεν είναι κοσμική. Ναι, σαν τη βασιλεία του Ηρώδη, του Κέσσερα. Ομολογεί ότι έχει εκείνη την ώρα βασιλεία, γιατί δεν λέει δεν θα είναι στο μέλλον, αλλά εκείνη την ώρα λέει είμαι βασιλεύς, αλλά δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο, δεν είναι η βασιλεία μου. Και όταν εδώ στην προς Κολοσσαίους επιστολή λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 13, ως της ηλευθέρωσης ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, τι εννοεί, κύριε Σωτρόπουλε? Ο αγαπητός Υιός του Θεού Πατρός, ο Ιησούς Χριστός, έχει βασιλεία. Μας μετέφερε, λέμε. Η βασιλεία, άλλοτε λέγεται βασιλεία ουρανών, άλλοτε λέγεται βασιλεία Θεού και άλλοτε λέγεται βασιλεία Χριστού. Είναι η ίδια βασιλεία. Λέω ότι μας μετέφερε, ότι είμαστε ίδιοι. Είναι βεβαίως. Όχι στο μέλλον κάποτε. Είμαι θα βασιλείς.
Μάλιστα. Είμαι θα βασιλής, έχομαι ανακηρυχθεί, έχομαι Χριστή βασιλής. Εν μέρη φαίνεται η βασιλική μας δύναμη. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ασυγκρίτως, αφαντάστως μεγαλύτερο βαθμό, θα φανεί η βασιλική μας δύναμη και η βασιλική μας δόξα όταν μεταστούμε στην αιωνιότητα. Είναι δηλαδή αυτό που λέει στο ΚΕ κεφάλαιο του Μαρθαίου, στίχο 34. Τότε ο βασιλεύς ο Χριστός, δηλαδή θέλει η τύφρο στους εκ δεξιών αυτού. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία από καταβολή του κόσμου. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει η βασιλεία ετοιμασμένη από καταβολή του κόσμου. Θα την κληρονομήσουν όλοι όσοι κάνουν αυτά τα έργα που λέει συνέχεια, έργα, αγάπη κλπ. Και θα τεθούν στα δεξιά σε θέση τιμής και δόξης. Και ότι αυτή η βασιλεία θα είναι σε πλήρη βαθμό πλέον και όχι σε σχετικό βαθμό. Να επαναλάβουμε και να τονίσουμε, κύριε Ζώδα, για να φανεί το μεγαλείο της πιστεώς μας, ότι στις επίγειες βασιλείες, σε μια επίγεια βασιλεία, ένας είναι ο βασιλεύς και οι άλλοι είναι απλοί πολίτες. Στη βασιλεία όμως του Χριστού, όλοι οι πιστοί είναι βασιλείς. Και ο Χριστός είναι βασιλεύς εν μέσω βασιλέων. Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων. Λοιπόν, έγινε κατανοητή σε γενικές γραμμές και συντόμως όπως είπατε, από πότε άρχισε να κηρύττεται το Ευαγγέλιο και ποια είναι η έννοια της βασιλείας. Αλλά έρχεται όμως η εταιρεία Σκοπιά, η γνωστή εταιρεία των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά, η οποία κηρύττει, κύριε Στοτρόπουλε, ένα άλλο Ευαγγέλιο, μια άλλη διδασκαλία, στηριζόμενη πάνω σε αυτόν τον στίχο. Εντός ένα χωρίο ακόμη, κύριε Ζώρα. Όχι, μετά αν θέλετε να το πείτε αναλυτικά, να παραθέσω το επιχείρημά τους. Και τι μας λένε, ότι το 1914 έγινε αόρατη η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Η δευτέρα παρουσία του 1914. Σας λέω την διδασκαλία τους. Και τότε το 1914, εκείνο το έτος λέει, ο Χριστός ανέλαβε βασιλεία, έγινε βασιλιάς. Και για 1914 έγινε βασιλιάς. Για να μην τους αδικήσουμε, έχω εδώ μπροστά τους Σκοπιά. Είναι πολλές που γράφουν αυτό το θέμα, γιατί είναι η κεντρική τους διδασκαλία, η εσχατολογική κεντρική τους διδασκαλία. Πάνω σε αυτήν την διδασκαλία στηρίζουν, εγώ σε εικόν στηρίζουν όλη την εσχατολογία τους. Και αυτά είναι τα αγαθά νέα της εταιρείας Σκοπιά, δηλαδή των λεγόμενων Μαρτύρων του Ιεχωβά. Ότι το 1914 ο Χριστός τότε έγινε βασιλιάς. Και έγινε η δευτέρα παρουσία του. Αυτοί αντιπροσωπεύουν αυτή τη βασιλεία του 14 και την κηρύττουν. Και ότι όποιος δεν ανταποκριθεί θετικά σε αυτό το μήνυμά τους δεν σώζεται. Δηλαδή είναι ζήτημα ζωής και θανάτους κατά αυτούς. Πρέπει δηλαδή να πιστεύουμε στη διδασκαλία τους ότι δείχνει η δευτέρα παρουσία για το 1914 και τότε ο Χριστός έγινε βασιλεύς. Να το διαβάσουμε καλύτερα. Διαβάσουμε. Στις 2 Οκτωβρίου, είναι από την Σκοπιά της 1ης Μαΐου 1992 στη σελίδα 6. Στις 2, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί... Να μου συγχωρείς εκ των προτέρων μια σόλικη έκφραση. Διάβασε, βλακεία στο λάθος. Από το 1914 λέει η δευτέρα παρουσία, χωρίς να το πάρουν η είδηση. Και αυτή την πυραμίδα στο 1925, θα πω γιατί την πυραμίδα στο 1925. Διαβάστε σας πάρα πολύ, διαβάστε. Στις 2 Οκτωβρίου 1914 ο Κάρολος Τέις Ρώσης, ο ιδρυτής Ερέσους, ο Ρώσης, ο τότε πρόεδρος της βιβλικής και φιλαδικής εταιρείας Σκοπιά, ανακοίνωσε με θάρρος. Οι καιροί των εθνών τελείωσαν, ο καιρός των βασιλιών τους πέρασε. Πόσο αληθινά αποδείχθηκαν τα λόγια που λέει η εταιρεία του. Αν και ήταν αόρατο στα ανθρώπινα μάτια, τον Οκτώβριο του 1914 έλαβε χώρα στον ουρανό ένα γεγονός που είχε παγκόσμια συνταρακτική σημασία. Ο Ιησούς Χριστός, ο μόνιμος κληρονόμος του θρόνου του Δαβίδ, άρχισε να κυβερνά ως βασιλιάς πάνω σε όλη την ανθρωπότητα. Και λέει δύο φορείς έτσι λέω, κατά την άποψη παραπέμπτων εκεί. Και λέω συνέχεια στη σελίδα 7. Παρόλα αυτά τα νέα για την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού του 1914, την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού του 1914, είναι καλά νέα, επειδή εκείνη η Βασιλεία του 1914 που εγκαθιδρύθηκε, λέει η εταιρεία Σκοπιά, θα σώσει αυτή τη γη από την καταστροφή. Πώς? Θα εξαλείψει όλες τις ψεύτικες υποκριτικές θρησκείες, δηλαδή και την Ορθόδοξη που εκεί θεωρούμε. Κατά αυτούς είναι ψεύτικη η Ορθόδοξη. Μάλιστα, τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις και την πονηρή επιρροή του Σατανά. Σύμφωνα, σύντομα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μικρινοί σπουδαστές της γραφής, όπως ήταν γνωστοί τότε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά άρχισαν να διακρίνουν το προνόμιο που είχαν σχετικά με μια άλλη πλευρά του σημείου της παρουσίας του Χριστού, του Ιησού ως Βασιλιά. Ο Ιησούς Χριστός που είπε, θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο, όπως εισαγγείλε αυτά τα καλά νέα μετά στον κόσμο, της Βασιλείας εν όλη τυπουμένη προς μαρτυρία της πάντα τα έθνη και τότε τελεθεί το τέλος. Ματθαίου 14, αυτό που λέμε.
Μετά τη μικρή αρχή που έκανε το 1919 η Μάρτα και ο Κοπά, συνεχίζουν χωρίς δυσκολία να διαδίδουν αυτά τα καλά νέα. Αυτά λοιπόν τα καλά νέα, καθ' ούτω. Ότι το 1914 έγινε Δευτέρα Παρουσία. Και ο Χριστός έγινε ο Χριστός Βασιλεύς. Πρωτήφορα δεν ήταν Βασιλεύς. Και εδώ μας λένε αν θα σωθούμε ή όχι, και με την θέση που θα λάβουμε αυτή. Η προσπάθεια είναι από τη σκοπιά της 1η Ιανουαρίου 1988 στη σελίδα 10. Η προσπάθεια να διαψευστούν τα λόγια του Ισού απότυχε όταν εκείνος αναστήθηκε από τους νεκρούς με την έννοια των νέων της κοινότητας και αναλήφθηκε στους ουρανούς για να περιμένει να του δώσει ο Ιεχωβά τη βασιλεία στον ορισμένο καιρό. Αυτός ο καιρός, παραπέμπω σε μια βάση, ήρθε το 1914 και ότι ο Χριστός έγινε ο βασιλιάς. Σύμφωνα με όλα τα πολιτικά στοιχεία, προς το τέλος εκείνου του έτους, δηλαδή το 1914, ο Ιησούς στέφθηκε βασιλιάς από τον παλέκτον ημερό και άρχισε να κυβερνάει. Ματθαίο ΚΔ 3:42. Την επιχειρηματολογία του σε σύντομες γραμμές. Στη σελίδα 25 της αυτής σκοπιάς της 1ης Ιανουαρίου της Ιανουαρίου της. Συνεχίζετε να κηρύτετε τη βασιλεία. Θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη δημένη προς μαρτυρίνης πάντα το έθνη και τότε θέλει το τέλος. Ματθαίο ΚΔ 14. Κάψτε τη γράφω και στρώπη. Οι άνθρωποι θα κρυθούν ανάλογα με το πώς ανταποκρούνται στα καλά νέα της εγκαθιδρυμένης Δανή Βασιλείας 1914. Επομένως το έργο του κηρύγματος, το έργο κηρύγματος πρέπει να συνεχίσει να αντυχεί ξεκάθαρα μέχρι το τέλος. Τίποτα δεν πρέπει να εμποδίζει αυτό τον σωτικό άγγελμα να παρουσιάζεται όσο δυνατόν στους νεότερους ανθρώπους. Όπως βλέπετε και στο Τρόπουλε και στη σελίδα 24, αυτή λοιπόν είναι η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην εποχή μας για να ακούσουν οι άνθρωποι τα καλά νέα της Βασιλείας, δηλαδή της εγκαθιδρυμένης Βασιλείας του 14, τα οποία πρέπει να εκδηθούν σε όλη την Οικουμένη για μαρτυρία σε όλο έθνο, Ματθαίου ΚΔ 14. 65 και πλέον χρόνια οι μάρτυρες του Ιεχωβά κηρύττουν με νέο τα καλά νέα της εγκαθιδρυμένης Βασιλείας του Θεού, δημόσια και αποκτήρισε κτήτη τώρα σε 200 χώρες. Τι μεγάλη μαρτυρία είναι αυτή. Αυτά λοιπόν είναι τα αγαθά τους νέα, ότι την 1914 έγινε όλα τα Δευτέρα Παρουσία, ανέλαβε ο Χριστός Βασιλιάς και το γεγονός ότι ανέλαβε τη Βασιλεία κηρύττουν σε εμάς από το 1925, μέχρι τότε δεν είχαν πάρει ειδήσει ότι έγινε το 14 αυτό το φοβερό πράγμα, και ότι περιμένω τώρα την καταστροφή του πονηρού συστήματος, δηλαδή τη σφαγή ημών. Αυτό είναι το τέλος. Όταν λέει τότε θα έρθει το τέλος, λέει θα έρθει το τέλος όλης της ανθρωπότητας, ο Χριστός των πατήρων του Ιεχωβά. Αλλά μέχρι το 1924, κύριε Σωτρόπουλη, οι αυτοποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι ψευδομάρτυρες κατά μας, κηρύτταν άλλο Ευαγγέλιο. Ποιο Ευαγγέλιο? Διαβάζουμε από δικό τους βιβλίο, είναι φωτοτυπία, έχουμε και το πρωτότυπο, το έχουμε ξαναδείξει εδώ. Από δικό τους βιβλίο, γραφικέ μελέτε, τόμος γάμα, με τίτλο Ελθέτου η Βασιλεία σου. Ελθέτου η Βασιλεία σου. Και τι λέμε, στη σελίδα 139. Οι κύκλοι του τυπικού Ιωβιλαίου υπέδειξαν εμείς το έτος 1874 μετά Χριστόν, ως τη χρονολογία της επιστροφής του Κυρίου ημών. Τώρα λένε για το 14. Δηλαδή πρώτα έλεγαν ότι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού έγινε το 1874. Μετά άλλαξαν και είπαν από το 25 και μετά, άρχισαν να λένε το 1914. Για το 25 δεν έγινε αυτό που έλεγαν ότι εκατομμύρια νεκρών δεν θα... Για το 1925. Εκατομμύρια λέει νεκρών ζώντων δεν θα αποθνήσουν. Είναι μία από τις εξαίρεσεις που προθέσεις. Συνεχίζω όμως. Η Δευτέρα Έλευση, η παρουσία του Κυρίου ημών εις το τέλος ή το θερισμό του αιώνος του Ευαγγελίου επί συμβάσα το φθινόπωρο του 1874. Αποδεικνύεται κλπ. Και στη σελίδα 168 γράφει το παράλληλον τούτου ως είδμε δεικνύει το 1874 ως το χρόνο της Δευτέρας του Κυρίου ημών παρουσίας ως νηφίου και θεριστού και τον Απρίλιο του 1878 ως τον χρόνο καθόν ήρθισα το εξάσκον. Το αξίωμα αυτού ως βασιλεύς των βασιλέων και κύριος των κυρίων. Εμπράκτος, πνευματικός βασιλεύς τη φορά αυτήν, παρών εν πάση δυνάμει και εξουσία και θεός του ανθρώπου. Τώρα μας λένε ότι το 1914 έγινε βασιλιάς. Λέγει λοιπόν το 1923 είναι η έκδοση αυτή. Έχουμε και πιο μπροστά βέβαια. Μας έλεγαν ότι το 1874 έγινε Δευτέρα Παρουσία και το 1878 ο Χριστός έγινε βασιλιάς και άρχισε να κυβερνάει. Τώρα μετά το 1925 μας λένε ότι το 1914 έγινε Δευτέρα Παρουσία και το 1914 έγινε βασιλιάς. Καταλαβαίνουν από αυτό το... Όχι, θέλω να καταλάβουν ότι έχουμε, όπως είναι να το πούμε, ψεύτικη δασκαλία, πλάνη, αντιφατική δασκαλία. Κάτι που είναι τελείως αντίθετο με την διαδικασία.
Και δεν μπορεί στο όνομα του κυρίου να λέμε ψευδείς διδασκαλίες και να λέμε τη μία φορά ότι 1774 έγινε δεύτερα παρουσία. Μετά να λέμε ότι 1914 έγινε δεύτερα παρουσία. Το 1778 έγινε ο Χριστός Βασιλιάς. Μετά να λέμε ότι 1914 έγινε Βασιλιάς. Και να έχουμε, να έχουμε την απέτηση να λέμε ότι τα λέμε στο όνομα του Θεού. Ότι είμαστε η αληθινή Εκκλησία, ότι κηρύττουμε την αλήθεια. Ποιες αλήθειες είναι, ποια από τις δύο είναι οι αλήθειες να μάθουμε. Για μας βέβαια δεν είναι καμιά αλήθεια, είναι και οι δύο πλάνοι. Σίγουρα μία από τις δύο είναι πλάνη, 100%. Μα πλάνη όμως μας οδηγεί και στον τραπουλέ ο άρχο του σκότους. Ο σατανάς δεν μας οδηγεί τα γύρω. Σύμφωνα με τις γράφες, για πέρα παρουσία του Χριστού, το συνταρακτικότερο γεγονός. Θα σβήσει ο ήλιος, θα σβήσει η σελήνη, θα καταρρεύσουν τα άσπρα, τα σύμπαντα, θα μεταλλαγεί η γη, θα πεστεί σάλπιξ, θα ανοίξουν οι στάθμοι, θα δώσει η γη τους νεκρούς, η θάλασσα τους νεκρούς, θα γίνει αμέσως η κρίση, θα πάει ο καθένας στη θέση του. Έγινε τίποτε από όλα αυτά. Μπορεί να γίνει τίποτε από όλα αυτά, μας λένε η Δευτέρα Παρουσία έγινε. Πες μου, υπάρχει μεγαλύτερη παραφροσύνη από την παραφροσύνη των Σαυρομαρτύρων του Ιεχωβά? Να σου λένε ότι έγινε η Δευτέρα Παρουσία, μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά τα συνταρακτικά γεγονότα που λέγει η Γραφή? Είναι θέμα πλάνης, κύριε Σουδόν. Καλά, καταργείται η λογική. Η πλάνη πάντοτε οδηγεί σε σκότηση της αληθείας με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να παροδηγείται. Εδώ εγκαθίσταται ο διάβολος, ο πατήρ του ψεύδος, και μιλάει αυτός με το στόμα του ψευδομαρτύρου. Εγώ ήθελα να διαβάσω δύο εδάφια για να κλείσουμε αυτό το στίχο. Το ένα είναι για να διευκολύνουμε κυρίως τους τηλεθεατές που ανήκουν στην εταιρεία Σκοπιάς, λεγόμενος Μάρτυρ Θεοδωρά. Ένα είναι από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, Γιώτα Σιγματάφ, 15ο κεφάλαιο, στίχο 16. Ο νόμος και οι προφήτε έως Ιωάννου υπήρχουν. Από τότε, τον Ιωάννη δηλαδή, η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται από τότε, όχι από το 1914. Κηρύττεται. Από τότε λέει, η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας που λέει, από τότε, όχι από το 1914 που λένε αυτοί, κηρύττουν 65 χρόνια. Και πας της διάρκεια να εισέλθει εις αυτήν. Γιάζεται, πρέπει να προλάβει. Από τότε λοιπόν κηρύτεται και όποιος έχει μυαλό και έχει καλυφθέσει, σώζεται. Γι' αυτό και ο Παύλος, επειδή προεγνώριζε Πνεύματι Αγίου ότι θα εμφανιστούν κάποιοι που θα κηρύττουν άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που κήρυξε ο Κύριος και οι ίδιοι Απόστολοι, τι μας λέει στους Γαλάτας, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 6 έως και 9. Θαυμάζω ότι τόσον ταχύως μεταφέρεστε από εκείνου όσου σας εγκάλεσε δια της χάρης του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν τινές οι οποίοι σας ταράτουσαν και θέλουσαν να μετατρέψει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά είναι αυτό που λέμε η διαστροφή, η παρεμηνία, η πλάνη, μάλιστα. Αλλά και αν εμείς, οι ίδιοι οι Απόστολοι, οι Άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπουμε και τώρα πάλι λέγω, εάν της κάποιος, είστε άνθρωπος του οργάνους, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβατε, ας είναι ανάθεμα. Αυτό λέει, αγαπητοί φίλοι, δύο μύδρους, δύο κεραυνούς εξ αφορή, κατά των αιρετικών, ο Απόστολος που διαστρέφουν το Ευαγγέλιο. Δύο αναθέματα, να είναι αναθεματισμένοι, να είναι καταραμένοι. Αυτό δεν σημαίνει. Μάλιστα. Να πω ένα χωριό από Να πω κάτι και να πείτε και στο πει για να κλείσουμε. Συζητούσα με κάποιον άνθρωπο που ανήκει σε εταιρεία Σκοπία, λεγόμενο Μάρτυρο. Λέω για κοίταξε. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα να καταλάβεις το βάθος της πλάνης που επικηρύττει σε άλλο Ευαγγέλιο. Για να σου διευκολύνουμε αυτό το παράδειγμα. Πες ότι εγώ ζούσα το 1923. Ζούσε ο πατέρα μου το ίδιο πράγμα. Ερχόσουν που χτυπούσε στην πόρτα του σπιτιού με μία τσάντα όπως έρχεσαι στο δρόμο, τη γραβατούλα σας και με μία σκοπιά. Και μου λες, ξέρεις κύριε Θόδωρε, το 1874 έγινε αόρατα η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και το 1878 ο Χριστός ανέλαβε, βασιλεύσε, εμπράττος, με βάση δυνάμει κλπ. Μετά λέω, ερχόσουν πάλι σου ίδιους μετά από δύο χρόνια, το 1925, μου χτυπούσε στην πόρτα. Πάλι με την τζαντούλα, πάλι με την σκαρδιά σου, με ρεντάξα, το ξύπνα παλιστάρι και μου έλεγες, ξέρεις κύριε Θόδωρε, το 1914 έγινε η Δευτέρα Παρουσία και το 1914 έγινε ο Χριστός Βασιλιάς. Εγώ τι θα σκεφτόμουν για αυτόν τον άνθρωπο όταν για το ίδιο θέμα μου λέει τελείως διαφορετικές χρονολογίες. Θα έλεγα, θα ήθελα μόνο να μην κάνω σχολιασμό, ο κάθε τηλεθεατής να κάνει την κρίση όπως θέλει για να καταλάβει πώς θα έκρινε το συγκεκριμένο άνθρωπο από κάθε άποψη. Εγώ πάντως θα σκεφτόμουν ένα εκ των δύο.
Ή ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μεγάλος απατεώνας, πνευματικός, ανεβέστατος, πνευματικός απατεώνας, ασύσκολος, τελείως απατεώνας, όταν λέει τόσο μετά αντιφατικά πράγματα, είναι λοιπόν μεγάλος ασύσκολος απατεώνας, είναι βλάκας με την κεφαλαία. Όχι, θα ήθελα να μην χρησιμοποιήσετε αυτό τον όρο. Γιατί κύριε Ζώνα, είναι γραφικός όρος, είναι γραφικός όρος. Μωρή και τυφλή είπε ο Χριστός. Μωρή και τυφλή είπε. Ο ανόητη είπε ο Παύλος. Και το είπε στους Γαλάτας, οι οποίοι δεν είχαν τέλος πάντων, ήσαν πιστοί άνθρωποι, είχαν κάποιο κλονισμό υποστεί από ψευδαδέλφους και ψευδαδέλφους. Το λέτε από καθαρά γραφική άποψη. Από γραφική άποψη. Ο ανόητη είπε ο Χριστός. Ο ανόητη. Και βραδύ στην καρδία είπε ο Χριστός. Ανόητη είπε ο Παύλος, μωρή και τυφλή είπε ο Χριστός. Θα πρέπει όμως... Οδηγεί τυφλή είπε επίσης, για να τι παριστάνουν για τους οδηγούς. Ναι. Φαντάσαι έναν τυφλό να σε οδηγεί. Λοιπόν, φαντάσαι έναν οδηγό τυφλών να σε οδηγήσει, να σε ρίξει μέσα στην άλλη. Απλά θα πρέπει να δείχνουμε μια ανεκτικότητα και στο πρόβλημα. Με την έννοια ότι επειδή έχουν, είναι ενεργούμενα πλάνες, ενεργείες πλάνες. Να κατανοήσω κύριε Ζώγα. Πνευματική τύπο. Όταν αποδεικνύεται κύριε Ζώγα η πασιφανέστατα, η αλήθεια και δεν συγκινούνται, είναι άξιοι βαρυτά των χαρακτηρισμών που τους αποδίδει η γραφή. Τυφλή είναι, είναι βλέποντας και λοιπά. Τυφλή, Θεό, τυφλή είναι να κλείσετε όμως την εκπομπή. Ο Θεός λέει του αιώνος τούτου, ετύφλωσε τους οφθαλμούς. Σε αυτό συμφωνώ από εμένα. Μπορούν όμως αν θέλουν να ανοίξουν τα ματάκια τους, να δουν την αλήθεια και να σωθούν. Γιατί είναι από εκεί και πέρα, τους τα δείχνουμε, έχουν εκεί την προσωπική ευθύνη ρόπιν του χρόνου. Παρακαλώ να κλείσετε όμως την Οστρόπλη, γιατί τελείωσε ο χρόνος δυστυχώς. Ναι, αγαπητοί τηλεθεατέ, τα ζητήματα του Χρήστος είναι τα ίδια τα ζητήματα. Δεν μπορούμε να αλλοιώσουμε, να μεταβάλλουμε σύμφωνα με το λόγο του Χριστού ούτε ένα γιώτα, ούτε μια γραμμούλα από το λόγο του Θεού, από την άπαξη παραδοχής της Αγίας Πίστης. Θα κρατήσουμε η πιστή, η ορθόδοξη την πίστη μας, πάση θυσία. Και αν έχω αντίχριστο και κόβει κεφάλια, δεν θα αργηθούμε την πίστη μας, θα κρατήσουμε την πίστη μας, διότι πρώτα θα κριθούμε επί τη βάση της πίστης και έπειτα επί τη βάση των έργων. Τα δε έργα αξιολογούνται από την πίστη. Όταν έχουμε ορθή πίστη, τότε και τα έργα μας έχουν αξία και θα τύχουμε ελέους και σωτηρίας, όχι απλώς σωτηρίας, αλλά σωτηρίας μεταδόξης αιωνίου, μεταβασιλικής απεριγράπτου αιωνίου δόξης. Ευχόμεθα να τύχουμε όλοι αυτής της δόξης και υπερπλανημένοι αδελφοί μας να ταπεινωθούν ενώπιον της αληθείας και να επιστρέψουν στην ορθή πίστη, στην άπαξ παραδοθήσα της Αγίας πίστη, την πίστη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Χαίρετε κύριε.